Αντιμέτωποι με ένα θλιβερό θέαμα έρχονται τις τελευταίες ημέρες κάτοικοι στα ψακούδια Χαλκιδικής, καθώς δεκάδες νεκρά ψάρια επιπλέουν στις εκβολές της λιμνοθάλασσας, στην οποία τα τελευταία 3 χρόνια έχει αποκοπεί η δίωδος προς τη θάλασσα. Όπως εκτιμάει η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Εκατερίνη Ζωγράφου, ο μαζικός θάνατος των ψαριών το πιθανότερο είναι να οφείλεται στον ευτροφισμό. Της ουσίας είναι ψάρια τα οποία δημούν στη λιμνοθάλασσα των ψακουδίων και μάλιστα έχει παρατηρηθεί το ίδιο φαινόμενο και στη θαλάσσια περιοχή της Ηρισσού. Αυτό σημαίνει ότι αποδεικνύονται οι αρχικές μας υποθέσεις ότι πρόκειται για φαινόμενο ευτροφισμού, έλλειψης δηλαδή οξυγόνου, ιδίως στη λιμνοθάλασσα όπου τα νερά είναι πιο ρηχά, το οποίο συμβαίνει κατά περιόδους, ιδίως όταν έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες. Λόγω του γεγονότος ότι η στάθμη του νερού έχει κατέβει και έχει αποκοπεί η ροή προς τη θάλασσα, τα ψάρια έχουν εγκλωβιστεί σε ένα περιβάλλον με έλλειψη οξυγόνου, με συνέπεια τον μαζικό θάνατό τους. Αναπαράγεται το φυτοπλακτόν σε πολύ υψηλούς βαθμούς, απορροφά το οξυγόνο και λείπει το οξυγόνο από τα ψάρια. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, εμείς από εχθές ακόμη και οι υπηρεσίες περιβάλλοντος επισκεφθήκαν την περιοχή και η κτηνιατρική υπηρεσία πήρε δείγματα ψαριών όπου θα αποσταλούν στο κτηνιατρικό Ινστιτούτο για κάθε ενδεχόμενο. Ανοιχτό ωστόσο παραμένει το ενδεχόμενο το φαινόμενο να οφείλεται στη ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας ως απόρρια της κλιματικής κρίσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος η θερμοκρασία της θάλασσας στη Μεσόγειο έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, ενώ την περίοδο του καύσωνα ο υδράργυρος άγγιξε τους 30 βαθμούς Κελσίου στις ελληνικές θάλασσες, απειλώντας σοβαρά τη θαλάσσια βιοπικιλότητα. Έχουμε ασυνήθιστες υψηλές θερμοκρασίες στη Χαλκιδική αυτό το καλοκαίρι, δηλαδή ακόμη και στον ορεινό όγκο είμαστε κατά 4 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και τα διάφορα είδη, ενώ έχουν διάφορα όρια ανοχής ακόμα και θερμοκρασιακά, αυτή τη στιγμή τα ενδιαιτήματά τους έχουν ξεπεράσει αυτά τα όρια. Επομένως είναι και φυσιολογικό να προκαλούνται τέτοιου είδους ζητήματα. Παρ' όλα αυτά σας είπα όμως ότι το ελέγχουμε. Το φαινόμενο, όπως γνωστοποίησε η κυρία Ζωγράφου, παρατηρήθηκε και σε θαλάσσια περιοχή της Ηρισσού. Για τον λόγο της ανόδου της θερμοκρασίας, αν και οι αρμόδιοι της υπηρεσίας περιβάλλοντος της περιφέρειας συγκλίνουν στον παράγοντα του ευτροφισμού, έχει ληφθεί δείγμα και θα διενεργηθεί εργαστηριακή ανάλυση ώστε να εξακριβωθεί επίσημα ότι δεν υπάρχει ρύπανση υδάτων. Αλλά έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν, έχουν ξανασυμβεί διάφορα τέτοια περιστατικά, τα οποία έχουν καταδείξει αυτό ακριβώς που σας περιγράφω. Mm. Για το λόγο αυτό, στελέχη της υπηρεσίας πραγματοποίησαν επιτόπια αυτοψία στα σημεία ενδιαφέροντος για να μπορέσουν να βγάλουν όσο το δυνατόν καλύτερα συμπεράσματα για το φαινόμενο αυτό που έχει οδηγήσει αρκετά ψάρια στο θάνατο, με το θέαμα στη λιμνοθάλασσα δυστυχώς να είναι αποκρουστικό.